γίναμε στο στάδιο μας από περιοχές που είναι στη μία της ΕΠΕ. Το απλό κατόρθωμα είναι μάλλον κάποια φάση πιο του καιρός. Για να μην κάνει το δεύτερο γκολ. Θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Τώρα ξεκινάμε και ο Μάρκος σήμερα από αυτά που είναι τέσσερι. Ο Μάρκος ακόμη δεν έρθει. Και στις πρώτες αγωνιστικές θα πρέπει η προσοχή μας να είναι ακόμη πιο μεγάλη για να ελαττώσουμε στον αγώνα να περιορίσουμε τα λάθη που θα συγχύσουμε. Το παιχνίδι αυτό τελείωσε. Κοιτάμε μπροστά. Την επόμενη Κυριακή πρέπει να πάρουμε το πρωτοβουλίο του νέου να ξεκινήσουμε και εμείς την χρονιά με μια θετική άποψη. Αυτά. Τι ήταν αυτό που σε προβλημάτισε περισσότερο? Η Τουρκία της ομάδας στα στιγμένα, γιατί ήταν σήμερα το άξιο πρόβλημα στιγμένα και έτσι προήθηκε το πρώτο γκολ. Το γεγονός ότι προσπάθησε ο Άρης να αναπτυχθεί πατσέ μπαγιές, κάτι που δεν ζητήσε δεκατόν τη διάρκεια της προετοιμασίας. Τι ήταν αυτό που σε προβλημάτισε περισσότερο? Πολλές λάθος απάντησες και η εύκολη μάλλον, το εύκολο λάθος που κάναμε. Νομίζω ότι επειδή ξεκινήσαμε μια σημαίνει γρήγορα και χάναμε ένα μηδέν, κάποιοι παίκτες χάσανε από τη συγκέντρωσή τους και έρχονταν γρήγορα στο λάθος που μπορούσαν να βιάζονται την αυτή μπροστά. Ίσως και το γεγονός ότι και ο Απόλλων προσπάθησε να κρατήσει το χώρο της κλείστηκε πίσω. Έρχεται το δεύτερο που είναι μια αντεπίθεση και καταλαβαίνετε ότι η πίεση και το άγχος που περνάει τώρα μεγαλώνει και θέλουν να παίρνουν γρήγορα την πάρα με την περιοχή που λες πρέπει να βγουν. Παραλαμβάνω, χάσαμε ένα παιχνίδι χωρίς να είναι καλύτερο στον αντίπαλο. Μία εβδομάδα που έχετε συνδυάσει τα σώματα τους, αναμένεις με την καλομή, ποια είναι τα στοιχεία που προλάβατε να δείτε? Πρώτα απ' όλα ηρεμία. Δεύτερον, αυτό συγκέντρωση για την επίθεση που συμπέφτει. Και καθαρό μυαλό για να πιέζουμε τον αντίπαλο που τα συμπέφτει θέλουμε. Εντάξει, οι προσπάθειες γίνανε. Πέραμε αρκετές από την μπάλα γύρω από την περιοχή. Σε εκείνα τα σημεία έπρεπε να έχουμε πιο καθαρό μυαλό. Γιατί κάποιες σημαίες βιαστήκαμε να φέρουμε ένα αλαφούρο να πάρουμε μέσα. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερο δεδομένο και περισσότερο καθαρό μυαλό γύρω από την περιοχή. Δεν απαντήσετε μέσα. Τίθεται θέμα ανετοιμότητας κάποιων παιχτών, αλλιώς περιμένω ότι ήταν. Τίθεται θέμα ανετοιμότητας κάποιων παιχτών. Ναι, κάποιοι παιχτές σίγουρα είναι ανετοιμότητα, γιατί... Να περιμένω δηλαδή την πρεμιέρα περισσότερα από αυτούς. Κοιτάξτε, σε εμάς είχαν κάποιοι παιχτές πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ακόμη. Περιμένουμε μέσα από αυτούς, μέσα από τα παιχνίδια να δούμε το ρυθμό τους. Άλλοι θα είναι σε καλύτερη μέρα, άλλοι σε λιγότερη. Προσπαθούμε να τους δώσουμε παιχνίδι και να δούμε όσο μπορεί να δούμε γρηγορότερα στην εικόνα και στην αξία που τους ζητάμε. Συντακτικό επίπεδο, συντακτικό επίπεδο, όπως τάξεις τι δεν μπορεί να έχει. Να δει μια ομάδα σφιχτή, αμυντικά, να δει μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να τη δώσει άμυνση κάποια από δύσκολες καταστάσεις, γιατί σήμερα πήγε σε μια δύσκολη κατάσταση νωρίς, αλλά δεν καταφέρει να βγει. Δηλαδή, όταν το επεδίωξε ήταν, είχε πέρασει αρκετός χρόνος. Ακόμα και εσύ τώρα όλοι βοήθησε από τον πάγκο, ήταν στο δεύτερο ημίχρονο και σχετικά από τη μέση. Η πρώτη αλλαγή έγινε αμέσως και η δεύτερη αμέσως μετά από 5 λεπτά. Ναι, ναι. Έχει μια χαρά και από εκεί και μετά, ναι, προσπάθησε. Έκανε... Είναι πολύ 40 λεπτά νομίζω που μπορεί να γίνει στο παιχνίδι. Και όταν φτάνει στα σημεία που χρειάζεται και είναι κυρίως η περιοχή ή γύρω από την περιοχή, πρέπει να έχει καθαρά μυαλό και η πάση να είναι πιο σίγουρη. Το σημείο πρέπει να προβληματιστεί, πρέπει να αναπολύσει. Να περιμένουμε και κάποια τεράστια με επέκταση. Δηλαδή, να μιλήσετε κάποια πράγματα παραπάνω.